πάρα πολύ αυτά τα 3,5 χρόνια από τις άγριες περικοπές, μισθοί, συντάξεις, κατάργηση δώρων, περικοπή κοινωνικού κράτους, παρασύρεται από τα προεκλογικά ματζούνια που διανέμουν είτε κόμματα είτε εφημερίδες που στηρίζουν κόμματα και κυβερνήσεις και ελπίζει με το δίκιο του. Αλλά προτείνω, αν διαψευστεί αυτή η αναφορά, να κυνηγήσουν αυτούς που την καλλιέργησαν. Ποια εφημερίδα το γράφει? Τα Νέα, να δώσει τον χώρο δηλαδή. Δηλαδή μια κυβερνητική εφημερίδα. Λοιπόν, επειδή πρέπει να μετράμε την αξιοπιστία όχι μόνο των κομμάτων και των προσώπων, αλλά και των μέσων ενημέρωσης, εγώ λέω να μην έχουμε μνήμη χρυσόψαρου. Και αν αυτή η υπόσχεση διαψευστεί, κάποιοι να λογοδοτήσουν γι' αυτό. Από εκεί και δεν είναι πληροφορία σε εφημερίδες. Ναι, ναι, καλά. Ναι. Και ως πληροφορία ναι, μπορεί να την έχει. Μετά. Ως ρεπορτάζ ναι, μπορεί ναι, να το έχει. Ναι, ναι, ναι. Και αν επιβεβαιωθεί. Καταλάβατε τι είπα. Καταλάβατε τι είπα. Γιατί ο κόσμος με αυτά τα προεκλογικά. Αλλά από την άλλη υπερασπίζουμε και το δικαίωμα του ρεπόρτερ. Ναι, ναι, ναι. Άλλο λέω τώρα εγώ. Λέω ότι τάζουν λαγούς με πετραχίλια. Εφημερίδες, κόμματα, καλαλάρχες και τα λοιπά προεκλογικά. Και μετά αίμα και δάκρυα μετά τις εκλογές. Άρα γι' αυτό συμφωνώ με την ιδέα του Σκανδαλίδη. Που λέει μπροστά στις εκλογές το κάθε κόμμα και πριν απ' όλα η κυβέρνηση να πει τι πιστεύει για το μνημόνιο, για το χρέος, για την πορεία της χώρας, για το πώς θα γυρίσουμε στην ανάπτυξη, για τη διαπραγμάτευση. Συγκεκριμένες προτάσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Εμείς, για τον κάθε τομέα ξεχωριστά. Εμείς, κύριε Παπαδάκη, έχουμε ζητήσει σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για να συζητήσουμε όλα αυτά. Και έχει τορπιλιστεί μέχρι τώρα με ευθύνη Σαμαρά και δεν έχει γίνει. Έχουμε ζητήσει συζήτηση στη Βουλή για αυτά. Και είμαστε έτοιμοι και στη Βουλή και υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να πάμε και για να ακούσουμε και για να πούμε. Ο κύριος Σκανδαλίδης είναι γνωστό ότι έχει μια διαφορετική, σεβαστή προσέγγιση έναντι της γραμμής Βενιζέλου που έχει μετατρέψει το εναπομείναν Πασόκ σε υποπόδιο τη Νέα Δημοκρατία του κυρίου Σαμαρά. Νομίζω αλλά ότι είστε υπερβολικός. Πέρα από αυτό, ναι. Παίρνω εγώ την ευθύνη γι' αυτό. Δεν σας την αποδίδω εσάς. Αλλά λέω ότι είμαι βέβαιος ότι και ο κύριος Βορύδης, με τον οποίο μας χωρίζουν μίλια ιδεολογικά και πολιτικά. Λεύγες. Χιλιάδες χιλιόμετρα. Δεν μπορεί να διαφωνήσει στην πρόταση που λέει μετά το φιάσκο με τα Ζάπια που σε 18 μήνες με 18 μέτρα που κόστησαν 18 δις θα εξαφανίζαμε μηνύματα χρέη. Λοιπόν, δεν μπορεί να διαφωνήσει ο Βορύδης και τον προκαλώ με την τοποθέτηση που κάνω στην πρόταση που λέει μπροστά στις ευρωεκλογές που ολοφάνερα παίρνουν έναν έντονα πολιτικό χαρακτήρα πρέπει ο καθένας με πρώτο το Σαμαρά όμως. Και να πει τι θέλει, τι προτείνει, τι θα διεκδικήσει συγκεκριμένα κοστολογημένα και να τα συζητήσουμε μεταξύ μας. Εγώ ξαναλέω, αν ο Σαμαράς. Μια προϋπόθεση. Κλείνω τη φράση. Αν ο Σαμαράς, παρά την τεράστια, τις τεράστιες διαφορές που έχουμε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία, παρά τη μεγάλη ένταση, παρά την πολεμική, αν πει στον Τσίπρα, έλα εδώ, στο Μαξίμου, να σε ενημερώσω. Να σου πω τι θέλω. Να μου πεις εσύ τι νομίζεις. Ή και με όλους τους αρχηγούς. Ή και στη Βουλή. Ή και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εμείς θα πάμε. Διότι μας ενδιαφέρει καθαρή πολιτική αναμέτρηση. Το θέμα δεν είναι. Όχι καυγάδες. Είναι έτοιμοι για μεγάλους ενδιαφέροντες. Όχι καυγάδες. Όχι καυγάδες. Προσέξτε το θέμα. Για να επαναφέρω πάλι τον κόσμο στην κουβέντα. Όχι αυτό να μην τα αφήσω να πέσει κάτω. Είναι έτοιμοι για μεγάλους ενδιαφέροντες. Την ιδέα. Για τον μεγάλο συνασπισμό, δηλαδή μια κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ με Νέα Δημοκρατία, την απορρίπτουμε κατηγορηματικά. Προσωπικά πιστεύω ότι για σας το ποτέ μιλήσω προσωπικά ποτέ. Προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι δυνατόν σε αυτή τη χώρα είτε να σκοτωνόμαστε συζητώντας με όρους του 50, είτε να μπαίνουμε όλοι στην κυβέρνηση. Χρειάζεται κυβέρνηση και αντιπολίτευση με βάση πρόγραμμα και πολιτική. Να είμαστε εμείς αντιπολίτευση. Μπορείστε. Θέλω να βάλουμε τον κόσμο λίγο στο ίδιο. Να σας πω. Εσείς δεν μπορείτε να πείσετε τον Βενιζέλο να ξεκολλήσετε τον Σαμαρά. Πώς θα γίνει στην πολιτική. Έχουν πέσει στο τραπέζι θέματα. Κύριε Βορύδη, πρέπει να βάζουμε και τον κόσμο. Κοιτάξτε, μέχρι στιγμής δεν έχετε πείσει ούτε εσείς, ούτε το κόμμα σας.